Λοιπόν, ξεκινάμε με την Ηλιάνα. Γεια σου, Εμιλία. Γεια σας. Τι κάνει ο Ντέιβιντ? Ναι, Ντέιβιντ, οι κριτές. Είναι μαζί της. Χρόνια και ζαμάνια. Πάνε μαζί στο Fast Fashion Event. Λοιπόν, Εμιλία. Πώς και επέλεξες αυτό το φόρεμα από όλα αυτά τα μαύρα φορέματα που έχεις στην καρνταρόμπα σου? Γιατί όλα έχουν κάτι πάνω. Δηλαδή, έχω δύο καλοκαιρινά τα οποία αυτό που είναι σκέτο. Από το να έφερνα με χρυσές αλυσιδούλες, με ανοιχτές πλάτες. Μήπως πήρες αυτό που έχει πάνω τη μικρότερη λεπτομέρεια? Όχι, αυτό είναι η μεγαλύτερη λεπτομέρεια βασικά. Απλά τα υπόλοιπα δεν είναι μαύρα-μαύρα. Είναι, όχι, είναι μαύρα, είναι silk, είναι μακριά. Ή διαφορετικά. Πίστευα ότι αυτό θα είναι πιο εντυπωσιακό για αυτήν την περίσταση. Γιατί συνήθως, εντάξει, κόνσεπτ, εγώ και ρούχα δεν τα πάω καλά πολύ. Ναι, το έχεις χάσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Καμιά φορά σε ξαναβρίσκουμε, σε ξαναχάνουμε. Κοίταξε, το styling, σίγουρα καταλαβαίνω ότι είναι μια εικόνα που έχεις επιμεληθεί εσύ, που σου αρέσει πάρα πολύ. Από την άλλη, βλέπω τη σύνδεση που έχεις με την ευτυχία. Όταν επιλέγετε να κάνετε παρόμοια looks, δηλαδή όταν φοράς ένα set που πάνω μπορεί να βάλεις ένα φόρεμα. Μου θυμίζει δηλαδή ένα look της ευτυχίας, το οποίο ήταν πολύ χρωματιστό βέβαια. Δεν σου θυμίζει το set της ευτυχίας. Μήπως εσύ αντιγράφεις την ευτυχία? Θυμίζει εμένα. Να λέμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εγώ όλο τον καιρό εδώ έχω έρθει πολλά φορέματα, φούστες κτλ. Πάνω από τα παντελόνια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Στο δεύτερο επεισόδιο, εγώ ήρθα με παντελόνι και φούστα από πάνω. Ναι, που είχαμε μαλλώσει, που έβλεγα. Μιλήσαμε. Ναι. Στο δεύτερο επεισόδιο ήρθαμε παντελόν και φούστα από πάνω. Δηλαδή αυτές είναι... Με φόρεμα. Όχι. Και από πάνω τζάκετ. Δεν θυμάμαι τώρα. Όχι. Μόνο η ευτυχία. Ναι, έτσι. Αμέ και τζάκετ. Όχι, έτσι έρχεται και τζάκετ, μόνο η ευτυχία. Γιατί... Συγγνώμη, αλλά σετ, τζιν και είναι φόρεμα set. Όχι. Είναι σαν σετ όμως. Σαν και εγώ σαν να είμαι με τον Ντέιβιντ. Τώρα είναι σαν ο Ντέιβιντ. Γιατί τόση ώρα μίλαγε. Μίλαγε, τον ακούγατε εσείς? Εγώ μια χαρά τον ακούω. Άκουσε, έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο styling. Ναι. Εμένα δηλαδή μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός που έχεις κάνει. Μου αρέσουν και τα παπούτσια που έχεις επιλέξει. Γιατί φαίνουν σε μια ισορροπία αυτό το φόρεμα που θα μπορούσε να είναι πολύ επίσημο. Μέσα σε αυτά τα τζιν είναι η υπόλοιπα ρούχα, τα ντένιμ. Ίσως αν έχεις βάλει κάτι που θα το κατέβαζε, το φόρεμα να μην ταιριάζει καθόλου με την υπόλοιπη εικόνα. Η τσάντα είναι εκείνη που δεν μου αρέσει για αυτό το look. Και δεν είναι το χρώμα, είναι ότι είναι πολύ απογευματινή και πρωινή. Δεν είναι μια βραδινή τσάντα. Τώρα είναι το μικρό μαύρο φόρεμα. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι. Δεν είναι, μάλλον. Δεν είναι διαχρονικό, είναι πολύ περιοριστικό αυτό το φόρεμα. Αλλά επειδή είναι Εμιλία αυτό το look και επειδή έχετε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια όλες και τουλάχιστον και εσείς σήμερα, όπως και η Ειρήνη είχε ένα look που μπορεί να μην είναι το ίδιο το μαύρο το φόρεμα, αλλά σου περνάει την εικόνα και το μήνυμα, θεωρώ ότι έχεις φέρει μια πολύ ωραία πρόταση, πολύ σωστά ισορροπημένη για τις γυναίκες που μας βλέπουν και θα σε ανταμείψω γι' αυτό. Okay. Κοινώς δεν θα σε βγάλω εκτός κόνσεπτ. Okay. Μη φανταστείς δηλαδή, ένα για σένα και ένα για τον Ντέιβιντ. Ένα και να κάνουν δύο. Ντέιβιντ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Στέλιο. Ναι, λοιπόν, Εμιλία. Λοιπόν, ωραίο look στα μονοπάτια της ευτυχίας, το ξαναλέω. Γιατί έτσι όχι, είναι. Όχι, να μην το ξαναπείτε. Όχι, να λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ δεν ήρθα τώρα. Εγώ έχω έρθει εδώ και δύο μήνες. Τι σημασία έχει? Έχω φέρει πολλές τέτοιες εικόνες. Η ευτυχία έρχεται και κόβει τη σιλουέτα της ακριβώς όπως την έκοψες εσύ. Καλά, δεν την έκοψα. Τώρα θα μου πείτε ότι εμπνεύστηκα από την ευτυχία. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Όχι, εγώ απλά εμπνεύστηκα Jeremy Scott. Απλά σου είπα ότι το έφερα πρώτη, όχι ότι εμπνεύστηκα. Καλά, δεν το έφερε πρώτη. Στο παιδί το έχει ξαναφέρει. Συγγνώμη, το έφερε πρώτη, ρέμισε λίγο. Όχι, δεν έχει δει τα επεισόδια. Για το φόρεμα, λέω. Τα επεισόδια τα έχει δει γενικά. Τα έχουμε δει εμεί, Εμιλία. Εμεί εδώ είμαστε. Το ξέρω. Κοίταξε. Είναι ακριβώς με την ίδια προσέγγιση που το έφερε η ευτυχία και στο λέω τώρα πέρα από την μπλάκα και το ότι γελάω λίγο. Είναι και μέσα ακριβώς τα σχόλια που τις έκανες και εσύ. Έχω κουραστεί, τις έλεγες στο προηγούμενο ή στο παραπροηγούμενο επεισόδιο, να φέρνεις σετ με φορέματα από πάνω, από μέσα και να διακόπτεις τα κοστούμια. Κάτι τέτοιο δεν τις είχες πει? Όχι, τις είχα πει ότι βαριέμαι να βλέπω κοστούμια και κάτι από πάνω, ας πούμε, τύπου. Αυτό δεν είναι κοστούμι. Είναι σαν κοστούμι όμως. Είναι τόσο όμοιο το χρώμα των τζιν.
Που είναι ακριβώς αυτή η... Δεν είναι. Είναι... Come on. Έλα τώρα. Ναι. Come on. Μ' αρέσει πολύ αυτό το come on. Ναι, εμένα δεν μου φάνηκε. Λοιπόν, και έτσι είναι ωραίο. Ναι. Ωραία, πείτε ότι δεν το φόρησα το πάνω. Δώσε στον Ντέβι να το κρατάει. Λοιπόν, κοίταξε, παρόλα αυτά, το έκανε σωστά. Ήθελα να καταλήξω. Είναι πολύ σωστά κομμένη η σιλουέτα. Αυτό το φόρεμα δεν είναι Little Black Dress. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Έχει ένα χιούμορ όπως έχει και ο οίκος που πας και το πάρτι που πας και το έχεις συνδέσει πολύ ωραία, αν κατάλαβα καλά, εκτός αν είναι τυχαίο. Φαντάζομαι... Όχι. Το look έχει μια ισορροπία, εμένα μου αρέσει. Είσαι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω, πάλι στο Little Black Dress. Ας πούμε ότι μας δείχνεις πώς να βάλουμε και εσύ ένα μαύρο φόρεμα με έναν άλλο τρόπο. Εντάξει. Αν κρατήσουμε τα παπούτσια, ακυρώνουμε τη τσάντα. Ναι. Καλά, τη τσάντα την ακυρώνουμε ούτως ή άλλως, αλλά γιατί δεν ταιριάζει με αυτή την εικόνα. Είναι... Δεν ταιριάζει. Είναι μια τελείως διαφορετική λογική. Ωραία τα μαλλιά σου. Θα προτιμούσα ένα πιο φωτεινό κραγιόν, γιατί είναι ανοιξιάτικο το look και τα λοιπά. Okay. Okay. Με το ένα πόδι μέσα και με το ένα πόδι έξω. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Για πάμε στο Δημήτρη. Αυτή η χρησιμότητα αυτού του φιόγκου σε αυτό το ρούχο, δηλαδή πώς το διαχειρίζεσαι, πας για φαγητό π.χ., πας κάπου, πώς κάθεσαι, πώς κινείσαι, τι κάνεις. Αυτό έχει και ουρά, απλά τώρα δεν είναι, είναι αποσπόμενη η ουρά. Αλλά μπροστά δεν σε ενοχλεί σε ό,τι κάνεις. Καλά, πολλά φορέματα που έχω με ενοχλούν. Κοίταξε, έχεις καταφέρει τουλάχιστον να μην σου κόβει τη σιλουέτα αυτό το φόρεμα που έχεις βάλει πάνω από το τζιμ, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το παπούτσι είναι πολύ πιο βραδινό, είναι διαφορετικό. Θα ήθελα κάτι πιο απλό σε παιδιλάκι και όχι σε λαμπερό με την λεπτομέρεια που έχει εκεί πίσω. Δεν ταιριάζει με το σκοπό τον οποίο πας. Η τσάντα, εγώ προτείνω να τα φέρεις αυτή τη τσάντα ξανά, που εμένα προσωπικά μου αρέσει σαν τσάντα και είναι και πάρα πολύ δημοφιλής έτσι, αξεσουάρ του γνωστού αυτού σχεδιαστή. Να φέρνεις δύο τσάντες, να κρύβεις αυτή τη τσαντούλα μέσα, να τη δείχνεις σε μένα που μου αρέσει και όταν πάει στα παιδιά εδώ που δεν της αρέσει καθόλου, να βγάζεις την άλλη, τη μεγάλη. Ναι, θα μπορούσε. Θα πολύ έξυπνο, γιατί εγώ δεν είπα ότι δεν μου αρέσουν, είπα ότι έχω κουραστεί. Ναι, εγώ έχω, δεν τις κρατάω. Μείνανε εκεί στην άκρη. Του Στέλιο δεν του αρέσει καθόλου. Οπότε θα φέρνεις δύο τσάντες. Okay. Εμιλία μου. Ήθελα πριν να αρχίσω να λέω ευτυχία μου από εδώ και πέρα. Δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμιλία μου, 8,4 είναι τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου.